Ο εντοπισμός μετοχών για αγορά και διατήρηση για δεκαετίες αντί για μήνες ή χρόνια μπορεί να είναι αρκετά δύσκολος. Ο κόσμος και η οικονομία αλλάζουν συνεχώς, δημιουργώντας κινδύνους για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η πληρωμή μερίσματος τώρα από μια μεγάλη κερδοφόρα εταιρεία σε έναν σταθερό ή αναπτυσσόμενο κλάδο είναι το πιο κοντινό πράγμα σε μια εγγύηση που μπορεί να βρει ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής. Στην πραγματικότητα, μόνο τα μερίσματα αντιπροσώπευαν περίπου το 40% των συνολικών αποδόσεων του χρηματιστηρίου από το 1930 και μετά. Σήμερα λοιπόν, στους επενδυτές παγκόσμιας κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα μιλήσουμε για μετοχές μερισμάτων που έχουν ελκυστική αξία, στις οποίες οι επενδυτές θα μπορούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα. Η πρώτη εταιρεία από αυτές που θα μιλήσουμε είναι η Verizon Communications Inc., η οποία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ασύρματης επικοινωνίας στην Αμερική και η εταιρεία προσφέρει επίσης ενσύρματες τηλεφωνικές και ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το μέρισμα 7,7% της Verizon είναι η υψηλότερη απόδοση σε αυτή τη λίστα που θα πούμε σήμερα και είναι η υψηλότερη απόδοση από οποιαδήποτε άλλη μετοχή στον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones. Αναλυτές λένε ότι δεν αναμένουν να υπάρξει σημαντική οικονομική ευθύνη για τη Verizon μετά τις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης για μόλυβδο στην επένδυση καλωδίων. Η είδηση που οδήγησε τις μετοχές της Verizon απότομα πολύ χαμηλά. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μερισμάτων μπορούν να αγοράσουν τώρα αυτή τη στιγμή τη βουτιά και να εξασφαλίσουν μια ακόμα υψηλότερη μερισματική απόδοση. Εδώ έχουν δώσει τώρα μια τιμή στόχο στα $57 για τη μετοχή της Verizon, η οποία έκλεισε στα $34 τώρα τη στιγμή που μιλάμε. Εδώ φυσικά ξέρουμε ότι η Verizon είναι στον τομέα των υπηρεσιών επικοινωνίας. Επόμενη εταιρεία, η Honeywell, είναι ένας βιομηχανικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που ειδικεύεται στην αεροπορία, στον αυτοματισμό βιομηχανικών διεργασιών, στον αυτοματισμό κτηρίων, στα βιομηχανικά υλικά και στον εξοπλισμό ασφαλείας. Αναλυτές λένε ότι η πρόσφατη αύξηση των κερδών της Honeywell και η άνδος της καθοδήγησης είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι η διοίκηση της εταιρείας είναι σίγουρη για τις προοπτικές της εκκρεμότητας και των παραγγελιών. Η Honeywell είναι μια από τις κορυφαίες πολυβιομηχανικές επενδύσεις στην αγορά και η εταιρεία έχει επιτυχώς στραφεί στην αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης του άνθρακα και άλλων αγορών που απευθύνονται σε επενδυτές και κεφάλαια δίνοντας έμφαση σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές πρωτοβουλίες αλλά και διακυβέρνηση. Εδώ έχουν δώσει έναν στόχο τιμής για την αξία της μετοχής στα $225, ενώ τώρα τη στιγμή που μιλάμε έχει κλείσει στα $209. Και φυσικά το συναντάμε στον τομέα που είναι οι βιομηχανίες. Μετά συναντάμε την εταιρεία Amgen, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοτεχνολογίας στον κόσμο. Αναλυτές λένε ότι οι πωλήσεις προσαρμοσμένων ως προς τις πιθανότητες ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το υποψήφιο φάρμακο για την παχυσαρκία AMG-133 της Amgen ως το 2032 και αναμένονται να πάει πάρα πολύ καλά. Η εκκρεμής τώρα εξαγορά της Horizon Therapeutics PLC θα βελτιώσει τις παθήσεις και τις ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία, με αυτό το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων που θα πάρουν στην κατοχή τους. Αλλά η τιμή της συμφωνίας των 27,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προσθέτει μικρή αξία για τους επενδυτές. Προβλέπεται ότι το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της Horizon θα αποφέρει πωλήσεις άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028. Εδώ έχουν δώσει τώρα μια τιμή να φτάσει η μετοχή στα $268, ενώ έκλεισε στα $235 τώρα τη στιγμή που μιλάμε. Φυσικά είναι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επόμενη εταιρεία, η Goldman Sachs, είναι μια από τις κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες και εταιρείες κινητών αξιών στον κόσμο. Οι μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα έχουν επιβαρυνθεί από την τραπεζική κρίση νωρίτερα φέτος, αλλά οι αναλυτές λένε ότι απομειώσεις περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων της Goldman για τις πλατφόρμες καταναλωτικών τραπεζικών πλατφόρμων και οι διάφορες επενδύσεις σε ακίνητα το δεύτερο τρίμηνο δεν είναι σημαντικές για μια εταιρεία όπως η Goldman που έχει αγοραία αξία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί να έχει μια απόδοση 14,5% επί των κοινών κεφαλαίων και έχουν δώσει μια τιμή για να φτάσει η μετοχή στα $410. Τη στιγμή τώρα που μιλάμε είναι στα $359. Και φυσικά είναι στον τομέα των οικονομικών. Επόμενη εταιρεία, Travelers Inc., η οποία είναι μια εμπορική και προσωπική ασφαλιστική εταιρεία περιουσίας και ατυχημάτων. Αναλυτές λένε ότι οι απώλειες 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από καταστροφές το δεύτερο τρίμηνο αντιπροσώπευσαν το 16,1% των καθαρών ασφάλιστρων, σχεδόν διπλάσια από τα επίπεδα ζημιών της εταιρείας σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Παρά τώρα τις καταστροφές που βαρύνουν τα ασφαλιστικά κέρδη, οι βασικές επιχειρηματικές τάσεις των ταξιδιωτών παραμένουν θετικές, συμπεριλαμβανομένου ενός υποκειμένου συνδυασμένου δίκτυ 89,4%. Η αδυναμία
Στην προσωπική ασφάλιση αυτοκινήτων έχει βλάψει το τμήμα προσωπικής ασφάλισης των ταξιδιωτών, αλλά η εμπορική της ασφάλιση είναι ισχυρή. Εδώ έχουν δώσει τώρα μια τιμή αξίας να φτάσει η μετοχή στα 194 δολάρια και τη στιγμή που μιλάμε τώρα είναι στα 175 δολάρια. Και φυσικά είναι στον τομέα των οικονομικών. Επόμενη εταιρεία, η Dow Inc. Η Dow είναι ένας παγκόσμιος παραγωγός και διανομέας χημικών που ειδικεύεται σε πολυολεφίνες, προϊόντα χλωρίου αλκαλίου και επικαλύψεις. Η μετοχή της Dow αυξήθηκε κατά 7% φέτος, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων έως τις 24 Ιουλίου. Η καλύτερη απόδοση από οποιαδήποτε μετοχή σε αυτή τη λίστα που λέμε σήμερα. Η ιστορία της Dow χρονολογείται πριν από περισσότερα από 125 χρόνια και αναλυτές λένε ότι η Dow είναι η κορυφαία επιλογή της μετοχής πετροχημικών. Η Dow αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα μακροοικονομικά προβλήματα, αλλά η ζήτηση πετροχημικών θα παραμείνει ισχυρή τα επόμενα 5 χρόνια. Η Dow επωφελείται από τις μειωμένες τιμές φυσικού αερίου στην Αμερική. Εδώ έχουν δώσει τώρα μια τιμή αξίας για τη μετοχή να φτάσει στα 72 δολάρια, ενώ τώρα τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 53 δολάρια. Ο τομέας φυσικά που είναι αυτή η εταιρεία είναι στα υλικά και η τελευταία εταιρεία που θα πούμε για σήμερα είναι η Walgreens Boots Alliance Inc. Η Walgreens λοιπόν Boots Alliance είναι ένα κατάστημα λιανικής πώλησης φαρμακείων που λειτουργεί επίσης ως ολοκληρωμένος πάροχος φαρμακείων και υπηρεσιών υγείας. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε 15,6% φέτος, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, τη χειρότερη επίδοση από οποιαδήποτε άλλη μετοχή σε αυτή τη λίστα που λέμε σήμερα. Αναλυτές λένε ότι η κακή οικονομική απόδοση της εταιρείας οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην απότομη πτώση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον COVID-19. Επιπλέον λένε οι αναλυτές ότι ο πληθωρισμός αναγκάζει τους πελάτες να μειώσουν τις διακριτικές τους δαπάνες. Ευτυχώς, η διεθνής επέκταση και οι νέες τοποθεσίες Village Medical παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Εδώ έχουν δώσει μια τιμή να φτάσει η μετοχή στα 40 δολάρια, ενώ τώρα τη στιγμή που μιλάμε έχει κλείσει στα 31 δολάρια. Και ο τομέας φυσικά είναι η υγειονομική περίθαλψη. Και κάπου εδώ παιδιά τελειώσαμε το σημερινό μας βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, να είστε καλά και μιλήσαμε για κάποιες καλές εταιρείες που μοιράζουν και καλά μερίσματα και θα μπορούσαμε να τις αγοράσουμε και να τις κρατήσουμε στο χαρτοφυλάκιό μας για πάρα πολύ καιρό. Τα λέμε σύντομα.